Σε ρυθμούς γιορτών και ιερά πέτρα με μικρούς και μεγάλους να ξεχύνονται στην πόλη ντυμένοι Άι Βασίλειδες. Το δεύτερο ιερά πέτρα Σανταράν κατάφερε να ξεσηκώσει εκατοντάδες ιερά πετρίτες που φόρεσαν στολές και συμμετείχαν στην περιπατητική διαδρομή με μουσική, χορό αλλά και εδέσματα. Πρόκειται για μια περιπατητική διαδρομή στην οποία θα συμμετάσχουν γύρω στους 600 Αγιοβασίλειδες. Όπως γνωρίζετε, καταστήματα εστίασης γύρω στα 40 στον αριθμό θα έχουν κεράσματα καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής. Μουσικής και χορός, ελπιόμαστε να διασκεδάσει ο κόσμος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συγκινητική συμμετοχή. Είναι το δεύτερο Σανταράν Ιεράπετρας. Ευχόμαστε στον κόσμο υγεία, ειρήνη, αλληλεγγύη, αγάπη για το 2024. Μάλιστα, η δράση διοργανώθηκε για καλό σκοπό, καθώς τα έσοδα θα διατεθούν για τις ανάγκες του Ερυθρού Σταυρού, αλλά και για την αγορά κουτιών πρώτων βοηθειών. Το ποσό θα διατεθεί για τις ανάγκες του Ερυθρού Σταυρού, το οποίο τον υπερευχαριστούμε για όλες τις υπηρεσίες που προσφέρει διαχρονικά στην πόλη της Ιεράπετρας. Και εδώ ένα μεγάλο χειροκρότημα, παρακαλώ. Και ένα μικρό μέρος θα διατεθεί για κουτιά πρώτων βοηθειών στην πόλη της Ιεράπετρας αλλά και στην Ίσο Χρυσή. Βοηθάμε τον Ερυθρό Σταυρό ώστε να μαζέψει χρήματα για δράσεις μέσα στην πόλη. Ο εθελοντισμός του Ερυθρού Σταυρού διαχρονικά στην Ιεράπετρα είναι πάρα πολύ μεγάλος. Οι εθελοντές του Περιφερειακού Τμήματος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Ιεράπετρας σας εύχονται χρόνια πολλά, καλές γιορτές, με υγεία, αγάπη και αλληλεγγύη σε όλο τον κόσμο. Το Ιεράπετρα Σανταράν που πραγματοποιήθηκε δεύτερη φορά είχε μεγάλη συμμετοχή και αγκαλιάστηκε από τους πολίτες που γέμισαν το κέντρο της πόλης φορώντας τη στολή του Άι Βασίλη. Η προσπάθεια που γίνεται εδώ να έχει καλή επιτυχία, που όπως βλέπω θα έχει επιτυχία, ο κόσμος να το ευχαριστηθεί. Υγεία, ευτυχία και ό,τι υποθεί ο καθένας.